Αρκαδία 938. Οι κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου πραγματικά βρίσκονται σε υψηλό επίπεδο και μου δίνεται η ευκαιρία από την ερώτηση που κάνετε να δώσω και τα συγχαρητήρια στους ανθρώπους, τους υπαλλήλους που εργάζονται στις υπηρεσίες αυτές. Κοιτάξτε, το κοινωνικό φαρμακείο και το κοινωνικό ιατρείο τα οποία υπάρχουν δεν λειτουργούν πάρα πολύ, αλλά αυτό δεν γίνεται γιατί υπάρχει ανεπάρκεια από το Δήμο. Υπάρχει τα τελευταία χρόνια, όπως γνωρίζετε, έγινε μία αλλαγή στην νομοθεσία και ανασφάλιστοι όλοι μπορούν να έχουν υπηρεσίες υγείας από τα νοσοκομεία χωρίς να πληρώνουν. Αυτό ήταν μια τεράστια αλλαγή, γιατί όταν δημιουργήθηκαν πριν χρόνια τα κοινωνικά ιατρεία και τα κοινωνικά φαρμακεία, ουσιαστικά έγιναν για τους ανθρώπους που ήταν ανασφάλιστοι, που είναι πάρα πολλοί. Τότε δεν είχαν πρόσβαση σε καμία δομή υγείας, οπότε οι Δήμοι έκαναν τις δομές αυτές για να μπορέσουν να παράσχουν υπηρεσίες υγειονομικές. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τέτοια ανάγκη, γιατί όλοι οι πολίτες, αρκεί να έχουν άμκα, μπορούν να επισκεφθούν το νοσοκομείο και να προμηθευτούν και τα φάρμακά τους, δηλαδή μπορούν να γραφτούν στο άμκα τους τα φάρμακά τους, ας μην έχουν ασφαλιστική ενημερότητα. Οπότε καλύπτονται από εκεί. Όμως οι κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου δεν είναι μόνο το κοινωνικό ιατρείο και το κοινωνικό φαρμακείο, είναι το κοινωνικό παντοπαλείο που λειτουργεί και βέβαια είναι οι δομές που έχουν ξεκινήσει, όπως είναι το ΤΕΒΑ, το πρόγραμμα αυτό που δίνει τρόφιμα σε απόρους, το οποίο λειτουργεί και τώρα επεκτείνεται. Είναι τα κέντρα κοινότητας τα οποία έχουμε ενταχθεί και εμείς το προχωράμε τώρα να εφαρμοστεί και να λειτουργεί με ανθρώπους που έχουν ανάγκη κατοίκων βοήθειας. Και είναι βέβαια και θα ετοιμαζόμαστε να μπούμε και σε ένα-δύο ακόμη προγράμματα που έχουν να κάνουν με φροντίδα ανθρώπων που είναι μόνοι τους, έχουν νοσήματα νευρολογικά που δεν έχουν καλή επαφή. Αυτά είναι προγράμματα που έχουν ανοίξει τώρα και εμείς είμαστε έτοιμοι, ετοιμάζουμε πρόταση και πιστεύουμε ότι θα ενταχθούμε. Οι κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου δηλαδή αναπτύσσονται και θα αναπτυχθούν περαιτέρω. Αλλά στους τομείς αυτούς που σας είπα, ξεφεύγουν από τον τομέα κοινωνικό ιατρείο, κοινωνικό φαρμακείο, επειδή έχει λυθεί το θέμα κατά κάποιο τρόπο, και πάμε σε άλλες δομές οι οποίες είναι απαραίτητες. Υπάρχει και το κέντρο βοήθειας στις κακοποιημένες γυναίκες, το οποίο λειτουργεί και είναι από τα λίγα κέντρα στην Ελλάδα που λειτουργούν. Θέλω να ενημερώσω ότι για το ΤΕΒΑ, που είναι ένα μεγάλο πρόγραμμα επιστημιστικής βοήθειας ουσιαστικά, είχαμε πρόσφατα μία επικοινωνία, μία σύσκεψη στην Αθήνα, όπου ήταν και ο Υπουργός ο κύριος Μπρούτσης. Υπάρχει μια καθυστέρηση γενικότερη στην Ελλάδα για το πρόγραμμα αυτό και εκεί συμφωνήθηκε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες για να προχωρήσει το πρόγραμμα αυτό. Εμείς είχαμε δυστυχώς μία ένσταση στο διαγωνισμό, εκδικάστηκε στις 15 Οκτωβρίου και αναμένουμε την απόφαση του δικαστηρίου που θα βγει, φαντάζομαι, έχει περάσει ήδη ένας μήνας, φαντάζομαι θα βγει, για να προχωρήσουμε στην υλοποίηση πάλι του προγράμματος αυτού. Κλείνοντας λοιπόν, θέλω να πω ότι οι κοινωνικές υπηρεσίες προσπαθούν και βέβαια είναι το κοινωνικό επίδομα αλληλεγγύης σε όλα αυτά που τρέχουν. Δεν είμαστε στο κοινωνικό φαρμακείο και κοινωνικό ιατρείο που ρωτήσατε. Υπάρχουν, αλλά δεν υπάρχει ανάγκη για έτσι ζήτηση. Από εκεί και πέρα όλες οι υπόλοιπες δομές επεκτείνονται και όπως είπα, επειδή ανοίγουν προγράμματα, έχουν ανοίξει μάλλον προγράμματα και θα ανοίξουν άλλα για κοινωνικές δομές και κοινωνικές παροχές, εμείς σαν Δήμος Τρίπολης, η υπηρεσία ετοιμάζεται και θα υποβάλουμε προτάσεις και πιστεύω θα ενταχθούμε. Το δημοπρατούμε. Είμαστε έτοιμοι, θα δημοπρατήσουμε στις επόμενες μέρες για να φτιαχτεί. Ξέρετε ότι υπάρχει εκεί, για να το ακούσουν και οι συμπολίτες μας, έχει νοικιαστεί ένας χώρος εδώ και 2 χρόνια. Τέλος πάντων, εμείς τώρα το τρέξαμε και ετοιμάσαμε τεύχη δημοπράτησης. Είναι έτοιμο να δημοπρατηθεί. Φαντάζομαι τις επόμενες μέρες θα δημοπρατηθεί. Αυτά τα παίξα ξεχωριστά, παιδιά. Έτσι. Δεν είναι δύο διαφορετικά πράγματα να τα μπερδέψουμε. Και όχι και σήμερα όλοι. Γιατί είναι έξω, είναι έτοιμοι να χαθούν. Να βάλουμε σήμερα τη φιλοξένεια, αν δεν έχετε αντίρρηση, και βάζουμε το γιατρό αύριο. Και το γιατρό μπορούμε να βάλουμε, α πούμε το. Όχι, εγώ λέω τη άδεια. Αρκαδία 938.